Καθαρό νερό θα πίνουν πλέον οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Πεντηρητζίου μετά την οικονομική ενίσχυση 250.000 ευρώ που θα δοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να γίνουν εργασίες σύνδεση με αγωγό από το βουνό. Οι πιέσεις του αντιδημάρχου Πεντηρητζίου Αντώνης Λατίντζη ήταν πολλές προς την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, προκειμένου να λυθεί ένα ζήτημα πολλών ετών. Όπως τόνισε σε δήλωσή της η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Η ίδια σημείωσε πως θα συνεχίσει όσο έχει καθήκον να βοηθά τον νομό Σερών, στον οποίο εκλέγεται βουλευτής, όπως και στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, τις οποίες υπηρετεί από την επίσημη κυβερνητική της θέση. Η παρέμβασή μου άνοιξε και εγκρίθηκε η πίστοση 250.000 ευρώ για το Δήμο Συντικής και για το δημοτικό διαμέρισμα του νέου Πεντηρητζίου για την ίδρυψη και σύνδεση με αγωγό ίδρυψης από το βουνό. Θεωρώ και μετά από τις πιέσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, του Αντώνη του Λατίντζη, τον αντιδημάρχου, και με την ανάγκη που έχουν οι κάτοικοι του νέου Πεντηρητζίου για καθαρό νερό, εισακούστηκε αυτή μου η προσπάθεια και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία και για το γεγονός ότι οι κάτοικοι του Πεντηρητζίου θα χαρούν πολύ σύντομα αυτό το ύψιστο αγαθό που είναι το νερό. Θα ήθελα να πω ότι συνεχίζω την προσπάθειά μου ως βουλευτής του νομού Σερών αλλά και ως υπουργός Μακεδονίας Θράκης για να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ το νομό μου, όσο έχω υποχρέωση, αλλά και όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη.